Δείχνει κάπως έτσι. Ω! Μοναχό! Τι είναι αυτό, ρε? Ήρθε επιτέλους η ώρα να σας δείξω πώς έφτιαξα το gaming room μου. Για όσους δεν γνωρίζουν, έφτιαξα καινούριο κανάλι στο YouTube το οποίο λέγεται DK Games. Σε αυτό το κανάλι θα ανεβαίνει περιεχόμενο που αφορά το gaming. Ένα gaming κανάλι απαιτεί και ένα gaming δωμάτιο. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε τι φτιάξαμε, πώς το φτιάξαμε και όσοι μείνετε μέχρι το τέλος, πιστέψτε με, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Έχει έρθει το γραφείο μου. Και εδώ με τον Πεθερό. Θα το φτιάξουμε. Πάμε να δούμε. Γραφείο, ήταν το πρώτο κομμάτι, ήρθε, τέλος. Όλο μόνος μου το έκανα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το συγκεκριμένο καναπέ. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα δείξει το δωμάτιο μετά. Και πάμε να το στήσουμε. Είναι μικρούλις επίτηδες, είναι ένα 40 και ένα 20 είναι το εσωτερικό. Για να μπορώ να φοράω από εκεί, που τώρα δεν χωράς προφανώς γιατί ακόμα γίνεται ένας χαμός. Είναι βελούδινο για να κάνει αυτή την ωραία υφή. Μπήκε ο καναπές επιτέλους, λίγο φτιάχνει. Το δωμάτιο δείχνει κάπως έτσι. Και σε λίγο θα το πιω να γίνει. Όλη αυτή τη δουλειά εγώ την έκανα. Και το μπουμπάκι. Ω, είναι άρα. Αρχίζει να δείχνει με playroom. Αρχίζει να δείχνει με playroom, μάγκες να απίστευτε. Μπράβο κύριε Χρήστο. Άψογος, δες εδώ. Φτάσαμε, πάμε να βρούμε τα παιδιά. Τι γίνεται, καλησπέρα. Ο Λεωνίδας και ο Παύλος. Γεια σου Δημήτρη. Ήρθαμε να πάρουμε 2-3 πράγματα. Θα μας βοηθήσουν τα παιδιά να ξεκινήσουμε το gaming. Πες μου για πληκτρολόγιο, ποιο είναι το καλύτερό σου? Το καλύτερό μας πληκτρολόγιο είναι αυτό. Θα πάρουμε και μικρό. Ραχού, θα πάρουμε και ένα μικρό φυσικά. Θέλω ένα μικρό ρε φίλε. Διαλέγουμε από αυτά. Πολύ δυνατό κομμάτι. Ποντίκι. Ποντίκι. Προτείνω αυτό γιατί είναι και καλωδιακό και ασύρματο. Τι άλλο χρειάζομαι? Χρειάζεται σίγουρα ακουστικά, ναι. Και ένα πολύ καλό μικρόφωνο. Δείξε μου. Ακουστικά είμαστε εδώ. Τα 5-10 της Red Dragon. Σε κούραστα. Σούπερ. Και ένα πολύ καλό μικρόφωνο. Είμαστε εδώ. Αυτό είναι το καλύτερο που έχεις. Ακριβώς. Καρέκλα. Καρέκλα. Λοιπόν, για την καρέκλα θα μας πει δύο απολόγια ο Λεωνίδας. Ένα νέο κομμάτι, εδώ. Πολύ δυνατό. DC 08, ένα καινούριο μοντέλο από τα καλύτερα που παίζουν στην αγορά. Μηχανισμός Frog από κάτω. Σε μπλε υπάρχει. Βγαίνει και σε μπλε. Όπου βλέπεις δηλαδή το κόκκινο χρωματισμό είναι μπλε. Σούπερ. Αυτά. Αυτά. Τρία πράγματα του είπα. Και πού είσαι, περίμενε λίγο. Περίμενε εδώ. Τρία πράγματα. Εδώ είμαστε. 2-3 πράγματα. Πάμε να τα στήσουμε. Λοιπόν, δεν σας δείχνω ακριβώς τον πίνακα που έχουμε φτιάξει από πίσω, τι έχω βάλει κλπ. Θα μπουν κάποιες λεπτομέρειες που θα αλλάξουν το δωμάτιο εντελώς. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, θα φωνάξουμε τον Μπέτσα, τον Νίκ και τα παιδιά. Να δουν το δωμάτιο τελειωμένο και νομίζω θα φρικάρουν όλοι και θα φρικάρετε κι εσείς από το πώς ήταν και το πώς έγινε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα από τα τελευταία αξεσουάρ του δωματίου, το οποίο θα αλλάξει όλη την όψη στο δωμάτιο. Θα πάθετε πλάκα, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε τι είναι. Μέχρι τότε πάμε ένα sneak peek που θα σας εξηγήσω λίγο τη φάση και μπορεί να καταλάβετε κάποιοι περί τίνος πρόκειται. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο neonfox.gr για τη χορηγία. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε ενεργοποιημένο αυτό που βάζουμε στον τοίχο και να πάθετε πλάκα. Τώρα μάλιστα. Λοιπόν, εδώ με τον κύριο Χρήστο ολοκληρώθηκαν τα πάντα. Και μένει μόνο ένα πράγμα τώρα για να ολοκληρωθεί το δωμάτιο. Ο υπολογιστής. Το μωρό πιο μετά. Κύριε Χρήστο, ευχαριστώ. Άμα δεν ήταν ο κύριος Χρήστος, κυρία Νατάσα, εντάξει, δεν γινόταν ποτέ. Και τι μένει για αυτό το setup? Το PC. Φύγαμε σε 4TB. Λοιπόν, πηγαίνουμε να βρούμε τον Πάνο Ντέντ στο 4TB για να φτιάξουμε PC παπάφι 92 στην Τούμπα.
Τι λέει ρε φίλε. Καλώς το εσύ, Δημήτρη. Τι λέει ρε. Νίκ, καλά. Για πες. Είσαι έτοιμος. Έχω μέσα, έχω τον Τάσο να ξέρεις. Έχουμε φτιάξει τα περισσότερα PC. Βασικά σχεδόν όλα μου τα φτιάξει τον Τάσο. Και τα παιδιά θα μιλήσουμε. Είμαι σίγουρος θα φτιαχτεί κάτι του πάνω για το gaming room σου. Το οποίο ανυπομονώ να δω. Θα παίζουμε και μαζί. Ανυπομονώ. Έλα να σου συστήσω εδώ το μάστερ. Λοιπόν, από εδώ ο Τάσος. Γεια σου φίλε Τάσο μου, Δημήτρης. Από εδώ ο Νίκος. Από εδώ ο Πάνος. Και από εδώ ο Πάνος. Πάνος. Θα το γνωρίσω κάποιον. Πώς είμαστε, τι κάνουμε. Λοιπόν, θέλουμε να φτιάξουμε gaming PC. Να πούμε μέσα στο gaming εντελώς. Φτιάχνω το playroom το δικό μου. Νομίζω είσαι ο συνδετικός κρίκος που θα φτιάξει το τελικό στάδιο. Λοιπόν, ο Νίκ θα πει πέντε πράγματα γιατί εγώ δεν. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αρχικά που πρέπει να το ξέρει. Τι χρήση το θες να το κάνεις αυτό το PC. Gaming είναι το κύριο πράγμα με streaming μαζί. Θα ανέβουν βίντεο στο κανάλι το οποίο ξεκίνησα, το DK Games. Τέλεια. Αυτό. Οπότε να ξεκινήσουμε πρώτα με την εγγραφή, στο DK Games. Πρέπει να γίνει να σας. Για πες μου τι σκοπό έχεις να κάνεις, τι παιχνίδια θα παίζεις. Λοιπόν, θα έχει μέσα φάση CSGO πάρα πολύ και ας μην το βλέπει ο κόσμος. Θα τον κάνουμε να το δει γιατί θα το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Ωραία. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις αυτό που γουστάρεις στην πραγματικότητα και μετά αυτό που γουστάρει και ο κόσμος και να τους βάλεις μέσα σε μια φάση, καλά, parkour κάνω που δεν το ήξερε κανείς. Και τώρα εσείς θα μας πείτε. Λοιπόν, θα παίξουμε μπάλα σε AMD πλατφόρμα. Συμφωνώ απόλυτα. AM5, αν είναι όσο πιο σύγχρονο μπορούμε. Ryzen 9, εννοείται. Βάλε πυρήνες, φόρτωσε. Βάλε πυρήνες, θέλουμε RAM. Συμφωνώ. 32 GB, εννοείται την διαθέτει. Τουλάχιστον 32 ή θα είσαι μια χαρά μου. Καλά, παιδιά, δεν έχω αργότερα, αν θε, βάζει και θέλει RGB, θέλει φώτα όλα να γυαλίζουν όλα. Έτσι, ναι. Ναι, yeah. Κοίτα, επειδή δεν ξέρω σχεδόν τίποτα, παιδιά, από αυτά που λένε για μένα. Δεν θε φωτάκια εκεί στο ρίσκο. Φωτάκια και τέτοια, ναι, φουλ. Μου αρέσει, μου αρέσει. Θα το κάνουμε αυτό το RX8 του πάνω. Έτσι, με φώτα και όλα. Ό,τι θε θα το φτιάξει. Κάρτα γραφικών, τι θα παίξει. Κάρτα γραφικών θα πάμε safe. 3070 Ti. 3070 Ti, ξεπερασμένα πράγματα. 4070 Ti. 4070. Κάτσε να το. Κάτι που κυκλοφόρησε να κόβει! Τέταρτη γενιά, συμφωνώ εγώ με την Τάσο. Τι μπάλα πες, τώρα κυκλοφόρησε. 40-70 τι άι θα πάω. Και είναι. Μην έρθει μετά στο σπίτι μου να μετακομίσει να παίζει. Και πού είσαι, για το πισί, όχι, θέλω να κάνω. Λοιπόν, φίλε Τάσο, ευχαριστούμε. Φίλε Πάνο, ευχαριστούμε. Άργα. Και εμείς χαρήκαμε. Μιλάμε. Λοιπόν, ένα πράγμα μένει για να ολοκληρωθεί το δωμάτιο και να μπορέσω να σα δείξω τι φάση γίνεται εδώ μέσα. Και είναι μάλλον αυτό που χτύπησε το κουδούνι. Είναι ο υπολογιστής, έρχεται από το Τετραμπάιτ μαζί με τον Τάσο. Φύγα. Τώρα. Βιαστικός, ε. Βιαστικός, ναι. Έλα. Ήρθαμε κι εμείς. Χωράω. Εντάξει, ας το ξέρω να τα κάνω. Οκ, φεύγω εγώ. Εδώ ακριβά πραγματάκια φαίνονται. Δεν μου λες το Counter Strike θα το σηκώνει γενικά. Νομίζω πως ναι. Ωραία. Το δοκιμάσουμε. Πάμε. Λοιπόν, μετά από λίγα λεπτά, νύχτος έξω, έκατσα, το έφτιαξα όλο, έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Εγώ κοιτάω να μαθαίνω. Δεν μου ήταν και κάτι, να σου πω την αλήθεια. Οπότε χθες είμαστε εδώ, είδες πως γίνεται. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε την 4070 Ti. Θα σου δείξω γι' αυτό. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, την ανοίγεις έτσι. Ναι, ούτε να την ανοίξει δεν μπορεί. Όλα έτοιμα. Φίλε Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πισάρα, όλα τα λεφτά, τετραμπάιτ, ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν λόγια. Από εδώ είναι η πόρτα. Φεύγω. Γεια. Τύπος είναι top έτσι. Και πάμε να δούμε ολόκληρο το δωμάτιο και μετά να κάνουμε μια έκκληση στα παιδιά, οι οποίοι είναι να έρθουν από στιγμή σε στιγμή, να δουν το δωμάτιο και να γίνει χαμός, να δούμε αντιδράσεις. Παμ! Ήρθαν τα παιδιά. Λοιπόν, ο Νίκ. Εδώ την κοπέλα δεν την ξέρω. Και ο Πετσάκος. Βάζω τη μάσκα, παιδιά, για να μην βλέπω. Και πάμε, ξεκινάμε με την αντίδραση του Πέτσα και μετά θα βγουν ο Νίκ με τον Ιουνίκ. Επειδή ο Νίκ θα έχει βαρθεί αντίδραση, πάμε να δούμε το δωμάτιο. Κρυφτείτε, ναι, πάντα. Κρυφτείτε, ναι. Άνοιξε πόρτα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, άνοιξε την. Περίμενε. Όντω δεν βλέπω. Μην κοιτάτε. Δεν βλέπω, όντω πέρα την λακάρα. Πάμε να δούμε αντίδραση Πέτσα.
Ω, μπρο, πάτσα χαλί, καλό, ε. Πάνε λίγο. Μόνο την ατμόσφαιρα μυρίζω ότι είναι καλό, ρε φίλε. 3, 2, 1. Με κλειστά μάτια, ε. Ναι, ναι. Ω, μπρο, άνοιξε το φως. Ω, μόνο αυτό. Άκρη. Τι είναι αυτό, μαλάκες, δεν παίζει. Μαλάκα, τι είναι αυτό, μπάσκετ, ε. Μπάλα. Μαλάκες, τι είναι αυτό. Ε, εντάξει, δεν παίζει, ρε. Ε, αλήθεια ρε, έχω συγκινηθεί. Ω, τι είναι αυτό. Το, τι είναι αυτό ρε, πώς το έκανε. Μαλάκα, δεν παίζει, τι είναι αυτό. Ε, δεν πάει, είναι αλλού ρε. Ε, ο τετραμπάιτ έχει φτιάξει εδώ ακραίο τέτοιο, ε. Εντάξει, όχι, είναι αλλού ρε, δεν έχει ρε. Όλη μέρα εδώ ρε, δεν υπάρχει. Αυτό. Φτιάξουμε ένα κρεβατάκι εκεί, βάλε στη γωνία, τέλος. Αντίδραση Πέτσα, ακριβώς αυτό που περίμενα. Πάμε αντίδραση Νίκ και Unique. Ο Unique θα έχει ωραία αντίδραση, ο Νίκ θα είναι σε φάση... Ω, γαμάτο, καλό. Κλείσε. Μυρίζω καινούριο. Αλήθεια, μυρίζω καινούριο ρε. Είναι σαν να βγήκαν όλα από ζελατίνα. Ένα, δύο, τρία. Όχι ρε φίλε. Πες Νίκ. Ε, όχι ρε φίλε, ε, όχι. Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω, πώς έγινε. Όχι ρε μαλάκα. Φίλε, πώς ήταν και πώς έγινες. Δεν το πιστεύω. Νέον είναι αυτό. Όχι, θα ακουμπήσω. Όχι, αποκλείεται. Λέγε ρε. Λέγε ρε. Ήταν άδειο ρε, πώς έγινε έτσι. Πώς το έκανε έτσι. Είναι τρελός. Πω, τι λες τώρα. Είναι custom. Το έφτιαξε μόνο για σένα. Ρε, άλλαξε τελείως ο χώρος ρε. Δηλαδή. Ήταν αποθήκη και έγινε σπίτι. Πολύ καλά όλα. Όχι ρε, τέλειο είναι, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, αυτή ήταν η αντίδραση των παιδιών. Του Πέτσα ήταν ακριβώς όπως την περίμενα. Του Νίκ ήταν ακριβώς όπως την περίμενα. Ήρθε, κάθισε πολύ ωραία, τι καλό. Unique, τέλειος, εντάξει, ηθοποιά. Πολύ καλή αντίδραση, φοβερή. Νομίζω τα παιδιά το γούσταραν και θα το γουστάρουν περισσότερο όταν θα έρχονται εδώ πέρα για να παίζουμε, να κάνουμε gaming videos και τέτοια. Θα γουστάρουν full. Εγώ γούσταρα πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα είναι τρελό. Το πώς ήταν και το πώς έγινε είναι απίστευτο. Δεν υπάρχουν λόγια. Είμαι full χαρούμενος. Ξέρεις, να είσαι σε ένα τέτοιο χώρο και να μπορείς να δουλεύεις, να κάνεις παιχνίδια, οτιδήποτε τέλος πάντων. Είναι super. Και μπασκετάκι εννοείται. Βέβαια. Και τώρα είμαστε σημείο στο οποίο οπωσδήποτε πρέπει να ξέρετε ότι έχει ανοίξει gaming κανάλι DK Games. Είμαστε σχεδόν 10.000 subscribers ήδη και έχουμε ανεβάσει ένα CSGO clip του ενός λεπτού. Τίποτα. Θα γίνουν streams κανονικά στα οποία θα μπαίνετε να παρακολουθείτε. Μπορεί να είμαστε και με τα παιδιά εδώ πέρα σε κάνα δυο, θα έχει φάση. Μετά, άμα το γουστάρουν και έρχονται περισσότερο, θα είναι ακόμα πιο ωραίο. Horror games, διάφορα games όπως κάνουν και οι Unboxholics, κάποια πράγματα που μας αρέσουν και εμάς να τα βλέπουμε. Τι άλλο να σας πω, CSGO θα έχει αρκετό υλικό και όχι μόνο πολεμικό για τρίχα, θα έχει πολύ φαν υλικό. Θα έχει διάφορα πράγματα που μπορείτε να ζητήσετε εσείς. Subscribe όλοι στο DK Games και τα λέμε εκεί πέρα.